Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ. Είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Διότι σήμερα το μεσημεράκι στις 2 υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και οι γονείς με βασικό αίτημα την αλλαγή της λογικής να πάμε σε τμήματα τα οποία θα έχουν από 25 έως 27 μαθητές. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν και παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Τι κάνετε, έχουμε καιρό να τα πούμε καταρχάς. Για να σπάσω λίγο τον πάγο, για να μην έχετε και άγχος. Γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση? Θέλω να πω δηλαδή, ο αριθμός 25-27. Καταρχήν να το πάρω διαφορετικά. Είναι για δημοτικά γυμνάσια λύκεια ή είναι μόνο για γυμνάσια λύκεια ή είναι μόνο για δημοτικά? Είναι κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για νηπιαγωγεία και δημοτικά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ακουμπάει και τη δευτεροβάθμια γυμνάσια λύκεια. Πώς έχει το πράγμα? Μέσα στον Ιούλιο βγήκε μια εγκύκλωση από την κυβέρνηση, όπου ουσιαστικά με αυτή την εγκύκλωση σε όλη τη χώρα περίπου 1000 τμήματα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια συνολικά συγχωνεύονται. Τι σημαίνει συγχωνεύονται? Είναι τμήματα τα οποία είχαν κατατμηθεί γιατί είχαν πάρα πολλούς μαθητές που είχαν διαγνώσεις για παράλληλη στήριξη, πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη και έτσι φτιάχνονται τμήματα πιο μεγάλα. 25 ως 27 μαθητές. Για να ρωτήσω. Έχουμε περιπτώσεις, να σας φέρω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Έχουμε περίπτωση στην Νίκαια που τμήμα της Τετάρτης Δημοτικού, ενώ υπήρχαν δύο Τετάρτες, τώρα θα διαμορφωθεί μία Τετάρτη με 27 μαθητές, όπου μέσα υπάρχουν 6 διαγνώσεις παράλληλη στήριξη. Μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Μπράβο, τι σημαίνει διαγνώσεις παράλληλη στήριξη? Παράλληλη στήριξη σημαίνει ότι ένας μαθητής έχει διαγνωστεί από το κεδασίο ότι έχει ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, άρα χρειάζεται ειδικό εκπαιδευτικό να είναι παράλληλα μαζί του για να τον υποστηρίξει και να μπορεί να συμμετέχει κανονικά στα υπόλοιπα μαθήματα, στην υπόλοιπη διαδικασία. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα δηλαδή αυτό, στο τμήμα αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, θα υπάρχουν και 6, εκτός από τον βασικό δάσκαλο, ο οποίος ήταν στην τάξη ή τον καθηγητή ή τέλος πάντων που κάνει το μάθημα, θα υπάρχουν και ένας αριθμός άλλων εκπαιδευτικών που θα βοηθάει τα παιδιά αυτά? Όχι, όχι. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει άλλη εγκύκλωση που λέει ότι καλύπτεται μόνο η μία στις 3 διαγνώσεις ανασχολείο, συνήθως επειδή δεν έχουμε διορισμό εκπαιδευτικών, και αυτό είναι ένα από τα βασικά, ότι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά με χιλιάδες πάλι εκπαιδευτικά κενά, καλύπτεται περίπου 1 στους 3 μαθητές. Σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ανά τμήμα. Όσους και αν έχει μέσα. Ακριβώς. Έτσι. Η εξέλιξη αυτή γίνεται για να μην διορίζονται ουσιαστικά εκπαιδευτική, για να μειωθεί το κόστος και να μην έχουμε διορισμούς εκπαιδευτικών. Να πρόεδρε, σας πω πάντως ότι είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις μαθητές καλούνται, ξαφνικά δεν χωράνε στο σχολείο που φοιτούσαν μέχρι πέρσι, πέρα από το ότι αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, χάνουν τους φίλους τους, ό,τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί του δημοτικού και για τη μορφωτική του διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις στην επαρχία που παιδιά αναγκάζονται, επειδή δεν χωράνε στο σχολείο που φοιτούσαν, να πάνε σχολείο σε άλλο χωριό. Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις έχουμε για παράδειγμα στην Κρήτη. Έτσι. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, που τι σημαίνει για έναν γονιό ο Σεπτέμβρης, μεγάλος βραχνάς από τη μία για το κόστος, απ' την άλλη τα όνειρα, οι προσδοκίες πραγματικά για τη μόρφωση που θέλουμε για τα παιδιά μας. Και ξεκινάει ένα σχολείο για άλλη μια χρονιά, συνεχίζοντας μια αντιεκπαιδευτική πολιτική, λέμε εμείς, που είναι προστελεχωμένο, που είναι υποχρηματοδοτούμενο, με τεράστια προβλήματα στις κτηριακές υποδομές. Να σας πω ότι συγχωνεύονται τμήματα και έχουμε 25 και 27 σε νηπιαγωγεία που μαθητές θα φοιτούν σε κοντέινερ των 30 τετραγωνικών. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης. Η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο έχει αποτέλεσμα να τα πείτε με κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να μεταφέρετε την εικόνα αυτήν? Κοιτάτε, είναι μία παράσταση διαμαρτυρίας που από κοινού έχουμε αποφασίσει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ και η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής, με στόχο πραγματικά να συναντήσουμε τον Υπουργό
Γιατί ξέρετε, εκτός από τις διακηρύξεις, εκτός από τα ωραία λόγια και τα 11 σημεία που παρουσίασε η κυβέρνηση. Τώρα θα σας ρωτήσω και για αυτά. Θα σας ρωτήσω είναι μια ανακύκλωση της κατάστασης. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα και τι βιώνει σήμερα ένας γονιός που θέλει να στείλει το παιδί του στο σχολείο και έχει προσδοκίες και όνειρα πραγματικά να μορφωθεί έτσι όπως πρέπει να μορφωθεί με τη σύγχρονη γνώση σήμερα και από την άλλη πώς αυτή η πραγματικότητα ανατρέπεται όταν βλέπει ότι το παιδί του δεν μπορεί να παρακολουθεί στη μαθησιακή διδασκαλία, όταν βλέπει ότι ξαφνικά αναγκάζεται να αλλάξει σχολείο, όταν βλέπει ότι το παιδί του μπαίνει σε σχολείο το οποίο... Κτηριακά δεν είναι το πρόσφατα, καλύτερο. Πρόσφατα για άλλη μια φορά στην Νέα Φιλαδέλφεια, πάλι καλά που ήταν κλειστά τα σχολεία. Που πλημμύρισε, λέτε. Που πλημμύρισε. Τη στρανιογέφυρα. Ναι, που πλημμύρισε το συγκεκριμένο κτίριο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τι λέτε εσείς, ας πούμε, για το θέμα των κινητών, ας πούμε, που έγινε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση. Μια απόφαση που βέβαια υπάρχει, δεν είναι καινούρια. Απλώς επανήλθε πάλι στην επικαιρότητα. Συμφωνείτε τα κινητά να παίρνουν κλειδωμένα για να μην ασχολούνται τα παιδιά με άλλα πράγματα ή να μην δημιουργούνται άλλα θέματα με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων? Δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κάτι το οποίο ισχύει. Το κινητό δεν επιτρέπεται στο σχολείο και δεν έχει λόγο να είναι το κινητό στο σχολείο. Mm-hmm. Ο μαθητής στο σχολείο πάει για να κάνει μάθημα. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν θα μπει με κατασταλτικά μέτρα το κινητό μέσα στην τσάντα. Γιατί για να μπει το κινητό μέσα στην τσάντα, πρέπει πραγματικά το σχολείο να γίνει ουσιαστικό, δημιουργικό για τον μαθητή, οι διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις και μέσα στο σχολείο να δομούνται με έναν τέτοιο τρόπο που θα τον ολοκληρώνουν ως προσωπικότητα. Και τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι η καταστολή, αλλά το ζήτημα είναι η ολόπλευρη στήριξη των παιδιών. Γιατί το να λέμε τα κινητά μέσα στην τσάντα και έτσι θα καταπολεμήσουμε το bullying, αλλά το πάγιο αίτημα που υπάρχει και από εμάς και από τους εκπαιδευτικούς για σχολικούς ψυχολόγους που θα ενισχύουν την κοινωνική, να το πω έτσι, μάθηση των παιδιών μας, δεν υπάρχει πουθενά. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ότι το λέω και το ξαναλέω με τη δική μου εμπειρία ως γονιός. Αν ο δάσκαλος ξέρει το μάθημά του και κάνει το μάθημα με τέτοιον τρόπο που δεν κουράζει τους μαθητές στα 45 λεπτά της ώρας, τότε τα παιδιά δεν θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο κινητό, παρά το γεγονός ότι είναι προέκταση του χεριού τους το κινητό τηλέφωνο. Αν ο δάσκαλος δηλαδή είναι έτοιμος, είναι μαθημένος, είναι γνώστης, είναι, πώς να το πω, προετοιμασμένος να κάνει ένα μάθημα θελκτικό για τα παιδιά, θα τα πείσει τα παιδιά. Αν είναι ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ κέφι, πολύ φοβάμαι ότι τα παιδιά θα σπρώξουν το μυαλό τους να ξαναβρουν τρόπους να το ξαναφέρουν το κινητό κάτω από το θρανίο. Πάντως, ας μου επιτραπεί να πω ότι καταρχάς πρώτα θα πρέπει να υπάρχει ο δάσκαλος. Προφανώς. Ξεκινάμε από το αυτό. Το θεωρούμε δεδομένο, Πρόεδρε, ότι θα υπάρχει ο δάσκαλος. Φτάνουμε μέχρι το Δεκέμβρη και έχουμε φαινόμενα στα γυμνάσια και στα λύκια μαθητές να κάνουν 4 και 5 ώρα γιατί δεν έχουν διοριστεί εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό σαφέστατα να στηρίζεται ο δάσκαλος. Γιατί ξέρετε, έχουμε και το φαινόμενο ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί δεν δέχονται τη θέση διορισμού τους λόγω του μεγάλου κόστους. Έτσι, σωστό δηλαδή, είναι αυτό. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ ακριβές. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι έξω ο από την πραγματικότητα αυτό που είχαμε εκπαιδευτικοί να μην βρίσκουν σπίτια. Αλήθεια, μα το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ακριβώς. Τα νησιά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ένα πλέγμα, αν μάλιστα. Το θέλετε, που ουσιαστικά, ας με επιτραπεί να πω, έχει στον παρανομαστεί αυτό που λέμε το σχολείο της υποστελέχωσης, mm-hmm. υποχρηματοδότησης των λειψών κτηριακών υποδομών. Δεν είναι το σχολείο που οραματιζόμαστε για τα παιδιά μας. Και γι' αυτό σήμερα και σήμερα θα διαδηλώσουμε στο Υπουργείο Παιδείας και να σας πω ότι και για το ζήτημα των συμφωνήσεων με το οποίο άνοιξε η κουβέντα, όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε όλη τη χώρα έχουν γίνει μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες γονέων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο και την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.